Στην αίθουσα εκδηλώσεων του Συλλόγου Ιμβρίων, ο Σύλλογος Αλληλεγγύης και Αλληλοβοήθειας Κοινοδίου και ο Σύλλογος Ιμβρίων παρουσιάζουν την εκδήλωση αφιέρωμα στο Λάζαρο Λαζαρίδη, τον ευπατρίδη διδάσκαλο, με αφορμή τα 100 χρόνια από τη γέννησή του. Και στην πόλη και στην Μακεδονία Ανθράκην και στην Αθήνα. Ανεξάρτητος, ελεύθερος και στη γνώμη και στο γραπτό λόγο. Ξεδιπλώνει μπροστά μας τη Διαθήκη του. Δεν μας αφήνει το βιό του, γιατί δεν είχε. Μας αφήνει μερικά εγκαταλελειμμένα βαράδια μελισσών που είχε. Τες αγαπούσε, γιατί ήταν δουλεύτρες, γιατί σκότωναν τους Χιθίνες. Και έχουμε τόσους τους επαγγελματίες της πατριδοκαπηλείας και του ψευδοπατριωτισμού. Εχμηρό κείμενο πολιτικό με προεκτάσεις και σημερινές. Ο κύριος Μάκης Μουτάρας είναι μαζί μας, πρόεδρος του Συλλόγου Ιμβρίων και παρουσιαστής της βραδιάς. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε κι εσείς. Σας ευχαριστούμε, μάλλον μας υποστηρίζετε τακτικά και μόνιμα. Με αφορμή τα 100 χρόνια από τη γέννησή του, σήμερα παρουσιάσατε ένα αφιέρωμα σε ένα μεγάλο δάσκαλο, τον Λάζαρο το Λαζαρίδη. Ο Λάζαρος Λαζαρίδης ήταν, θα το έλεγα, το αστέρι της Ήμβρου. Ήταν ο άνθρωπος που ξεχώριζε, ο καθηγητής θεολόγος, ο οποίος έμεινε πιστός στα χώματα της Ήμβρου μέχρι θανάτου. Από τους λίγους ή μάλλον ο μοναδικός που άντεξε όλες τις κακουχίες και έμεινε στο νησί για πάντα. Το έργο του χαρακτηρίζεται από την ποιότητά του και το αποτέλεσμά του, αλλά παρουσιάζει αντίστοιχα και όλα τα γεγονότα της εποχής εκείνης, των δεκαετιών εκείνων στην Ήμβρο. Και όχι μόνο παρουσιάζει, αλλά είναι και η ζώσα ιστορία του νησιού μας. Έζησε όλες τις τρικυμίες και τις φουρτούνες, αλλά και τις περιέγραψε και τις διεθνοποίησε. Ήταν ο φιλόλογος, ο θεολόγος, ο αλτρουιστής, ο μαχητής. Και ήταν ένας δάσκαλος με πολλούς μεγάλους και γνωστούς μαθητές τελικά. Σε εκείνη τη σχολή, στην κεντρική σχολή, φίτησαν από τους Μητροπολίτες που μπορώ να θυμηθώ τώρα αυτή τη στιγμή, είναι 5. Είναι ο Πατριάρχης, ο ίδιος τον είχε δάσκαλο και όλοι υπερηφανεύονται για εκείνον τον καθηγητή και για την ποιότητα της διδασκαλίας του. Θα τα ακούσατε κι εσείς πάνω. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Καλά. Ευχαριστώ και εγώ. Κάποια ή κάποια ανάγκη, ο μακαριστός Φώτιος με ξεμονάχησε, με φώναξε, με έκανε νεύμα, έλα κοντά μου, πήγε κοντά και σχεδόν κρυφά με ρώτησε, Χρυσόστομε, τέλος πάντων, είσαι άνθρωπος. Κύριε Γυμνασιάρχα, άκου, την ίδια ερώτηση με έκανε και η κυρία Εύα, όταν τη συνήθισε τυχαίως σε ένα κάποιο πεζοδρόμιο εδώ στην Αθήνα. Σώστε με, έγινες άνθρωπος. Τα υπόλοιπα επαφιώνται στην κρίση σας. Εγώ δεν μπορώ να διαβεβαιώσω αν έγινε άνθρωπος. Πάντως δεσπότης έγινε. Από το αφιέρωμα στο Λάζαρο Λαζαρίδη για το nstv.gr, Εριέλα Χρυσού.